Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανεβαίνουν οι τόνοι στο πολιτικό σκηνικό και στην όλη αντιπαράθεση των κομμάτων μπαίνουν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όπως διαφαίνεται, οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν με εσωτερική ατζέντα. Από την άλλη, αρκετά είναι τα ζητήματα που αναδύονται σε τοπικό επίπεδο, με πάντα πρώτο τις υποδομές, αλλά και τα όσα έχουν να κάνουν με τις προοπτικές των περιοχών. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τα νέα περιστατικά απάτης. Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για απατεώνες που προσπαθούν να βγάλουν χρήματα, εκμεταλλευόμενοι ανυποψία στους πολίτες. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονα το σενάριο που επιτίδει υποδίονται τους υπαλλήλους της περιφέρειας και Δήμων και ζητούν από τους πολίτες στοιχεία λογαριασμών προκειμένου να προβούν δίθεν σε πληρωμές. Συνεχίζουν ακάθεκτη τη δράση τους οι απατεώνες που υποδίονται υπαλλήλους της περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό να αποσπάσουν με διάφορους τρόπους στοιχεία και χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Πριν από λίγο καιρό, η περιφέρεια σε ανακοίνωσή της είχε επισημάνει τη δράση κυκλώματος, ζητώντας από όσους συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της να είναι προσεκτικοί στις συναλλαγές τους και να μην δίνουν σε καμία περίπτωση πληροφορίες. Ουσιαστικά οι επιτίδιοι έχουν όλο και νέα τεχνάσματα και μεθόδους και προσχήματα μεθόδους, τεχνάσματα για να εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες. Την προσοχή στους πολίτες για πολλωστή φορά εφιστά η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναφέροντας πως το τελευταίο διάστημα άτομα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την περιφέρεια παρακολουθούν την ανάρτηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο Διάβγεια, επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους δικαιούχους και προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι της περιφέρειας ζητούν κωδικούς e-banking για να προβούν δήθεν σε πληρωμές. Εφιστούμε την προσοχή όλων των δικαιούχων προμηθευτών, αναδόχων, ότι πρόκειται για απάτη και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών. Επισημαίνεται δε ότι από τις οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου ποτέ δεν ζητούνται κωδικοί τραπεζικών λογαριασμών για τις οικονομικές συναλλαγές. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί τους ανυποψία στους πολίτες να μην απαντούν σε κανένα μήνυμα ή τηλεφώνημα αγνώστων και να μην δίνουν ποτέ προσωπικά δεδομένα. Εμείς αυτό που ενημερώνουμε τον κόσμο είναι ότι να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί είτε σε μηνύματα που τους έρχονται στο κινητό τους είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και να κερδίζουν χρόνο, να μην βιάζονται να πραγματοποιούν συναλλαγές. Ιδιαίτερη προσοχή και στην άκρη της σύνδεσης μας να καλησπέρισουμε. Έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Περικλή Νικολακία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Νικολακία, είναι μια κατάσταση η οποία προβληματίζει τελευταία, γιατί βλέπουμε ότι τα περιστατικά είναι διαδοχικά και μάλιστα φαίνεται ότι κάποιοι παριστάνουν τους υπαλλήλους της περιφέρειας ζητώντας προσωπικούς κωδικούς. Δυστυχώς πάντα στην κοινωνία μας, ξέρετε κύριε Κανελόπουλε, οι απατεώνες, οι εγκληματίες βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να ξεπατήσουν για να υφαρπάξουν το πλούτο του συνανθρώπου τους. Το ηλεκτρονικό phishing, το ψάρεμα που λέμε, είναι μια μορφή τέτοια επίθεσης εξαπάτησης, την οποία ο εγκληματίας μιμείται μια αξιόπιστη οντότητα όπως μπορεί να είναι η περιφέρεια, μια κρατική δομή, μια τράπεζα, για να υφαρπάξει από το θύμα ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες όπως είναι η κωδική ή χρηματικά ποσά. Οπότε δυστυχώς έτσι είναι, πρέπει ο κόσμος να είναι σε μια εγρήγορση. Μια βασική λύση στην περίπτωση αυτή, για να το πούμε κύριε Νικολακία, προφανώς έπαιρναν τηλέφωνο, παρακολουθούσαν τα εντάλματα πληρωμών και ανυποψία στους πολίτες που περίμεναν, έπαιρναν τους προσωπικούς κωδικούς λίγο πολύ. Να είναι σε εγρήγορση, σε καμία περίπτωση να μην εμπιστεύεται. Δεν υπάρχει ποτέ πιθανότητα η περιφέρεια ή οποιαδήποτε κρατική δομή ή τράπεζα να σου ζητήσει τέτοια πράγματα μέσω email ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις που κάνει. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και όπως το είπατε και εσείς, να είμαστε υποψιασμένοι και κρατάμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ότι περιφέρεια, επίσημος φορέας, πιστοποιημένος φορέας δεν ζητά ποτέ τηλεφωνικά ή με κάποιον τρόπο τέλος πάντων προσωπικούς κωδικούς ή λογαριασμούς. Κωδικούς ή λεφτά ή χρηματικά ποσά ή οτιδήποτε σε προσωπική πληροφορία από έναν πολίτη. Ειδικά τώρα που θα ανοίξει και η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού, ο πολίτης θα καταχωρεί και θα εγγράφεται μέσα στο σύστημά μας. Εννοείται ότι εμείς δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ να του ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα. Αυτά είναι διασφαλισμένα. Όταν απευθύνεσαι σε ένα. Απολύτως κατανοητό και κρατάμε αυτές τις αναφορές. Περιμένουμε και τα επόμενα βήματα και την ενημέρωση από την περιφέρεια. Σύσταση λοιπόν για προσοχή και να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Όση ώρα μιλούσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Μας ήρθε στο κινητό η επιστροφή των χρημάτων και βλέπετε χρησιμοποιούν ακόμη και το έμβλημα της ελληνικής κυβέρνησης. Προσέξτε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν τέτοια μηνύματα αλλεπάλληλα από ό,τι με ενημερώνουν τα τελευταία λεπτά. Δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, είναι οι μέρες και με τις φορολογικές δηλώσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μην απαντήσετε και μην βάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Λοιπόν, επειδή το λέμε και το κάνουμε και πιο απλό και πιο εύσχυμο και πιο, να το πούμε έτσι, σημαντικό, με την έννοια της διάστασης έτσι όπως το δίνει η αστυνομία. Προσοχή στους κωδικούς που βάζετε, ιδιαίτερα στο διαδικτυακό έγκλημα. Να δούμε και το χαρακτηριστικό σποτάκι. Νηστεία! Καλημέρα, καλώς ήλθατε. Από εδώ η Μαρία μας. Το Μαράκι θα σας δώσει τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών μας. Μαράκι, βολεύουν συστικά και να τα εκτυπώσω. Βάλτε και στα δύο για να τα διευκολύνουμε τα παιδιά. Και ο Θανάσης μας. Ο Θανάσης θα σας βοηθήσει να σπάσετε τους κωδικούς ασφαλείας της εταιρείας. Εγώ κωδικούς βάζω πάντα Summer 2020. Κάνα παπάκι, κάνα θαυμαστικό. Ευχαριστούμε, Θανάση. Και από εδώ είναι το γραφείο του κύριου διευθυντή. Φοβάμαι είναι λίγο απασχολημένος τώρα, αλλά τον βρίσκεται και online. Τους κωδικούς. Τους κωδικούς. Ναι. Έχει δουλίτσα, παιδιά. Δεν βαριέσαι. Δουλίτσα να υπάρχει. Σερβερ, τα παιδιά. Παιδιά, ο σερβερ. Μπορείτε να χακάρετε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι νομίζετε. Και ό,τι χρειαστείτε, μην διστάσετε. Να και τα καφεδάκια μας. Ζάχαρη λευκή, ζάχαρη μαύρη, γάλα γαλακαρίδας, γάλα σόγιας, γάλα χωρίς λακτόζη για τη δυσανεξία. Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. Προσοχή λοιπόν, μην το κάνετε τόσο εύκολο. Πάμε στην ΣΥΣ-30, έχουμε εξελίξεις, είχαμε την παρουσία και την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο Φόρουμ Σύνοχης στις Βρυξέλλες. Το σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με την εκμετάλλευση. Λοιπόν, καλησπέρα. Αυτός είναι ο στόχος, καλησπέρα. Τον έθεσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο κύριος Πτωχός. Ήταν ένα διήμερο, όπως είπε, προβληματισμού, ανταλλαγής ιδεών, απόψεων, εμπειριών για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί και την εδαφική προφανώς συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος που η πολιτική συνοχή συνδέεται με την ευημερία των πολιτών και της Ελλάδος βεβαίως. Και όπως είπε, στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τους ευρωπαϊκούς πόρους της πολιτικής συνοχής για μια αναπτυξιακή, ανταγωνιστική αλλά και κοινωνική Πελοπόννησο που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, κατανέμοντας δικαίως προς όλους αυτά τα οποία μπορεί να δώσει, ενισχύοντας την κάθε προσπάθεια. Κρατάμε αυτή την στάση της περιφέρειας που βγαίνει με μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς τα έξω και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θέλοντας να επενδύσει στις δικές της δυνάμεις και τις δικές της προοπτικές. Μην ξεχνάμε ότι η υπόθεση της συνοχής είναι κάτι που τέθηκε επιτάπητο στην παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου εδώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Τα είδα από κοντά. Προφανώς υπάρχουν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες, προφανώς όμως πρέπει να τρέξουμε. Πάμε ξανά στα δικά μας. Εντύπωση προκάλεσε το επεισόδιο που φέρεται να συνέβη στην υπηρεσία καθαριότητας της Καλαμάτας. Με πρωταγωνιστή αντιδήμαρχο, καταγγελίες από τις μειοψηφίες και απαντήσεις από τον δήμαρχο που χαρακτήρισε τη συμπεριφορά ως άπρεπη και αναφέρθηκε και σε ενέργειες στις οποίες προχώρησε. Οι μειοψηφίες έφεραν στο φως με ανακοινώσεις τους ένα επεισόδιο το οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας. Με αυτές κατήγγειλαν αντιδήμαρχο για την στάση και τη συμπεριφορά του ενάντια σε προϊστάμενο του Δήμου. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος πήρε θέση τόσο ηλεκτρονικά όσο και σήμερα ερωτώμενος, διευκρινίζοντας πως έλαβε τις ανάλογες αποφάσεις και καταδικάζοντας την απρεπή όπως την χαρακτήρισε συμπεριφορά του αντιδημάρχου. Λοιπόν, νομίζω ότι απάντησα με την ανακοίνωσή μου. Θα πω ξεκάθαρα λοιπόν για μια φορά ακόμα για να μην γράφονται αυτά που δεν πρέπει. Δεν υπήρξε χειροδικία. Υπήρξε μια απρόκλητη και απρεπή συμπεριφορά από μεριάς του αντιδημάρχου, το οποίο γι' αυτό το λόγο πήρα και τις ανάλογες αποφάσεις. Τίποτα περισσότερο. Μένουμε λίγο στο θέμα, γιατί υπάρχει και απάντηση. Έτσι, έχει πάρει δημοσιότητα αρκετή η ΣΥΣ και υπάρχει και απάντηση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ναι, ο οποίος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης προέβησε μια δημόσια συγγνώμη, βεβαίως. Είπε πως από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε το λάθος του, γι' αυτό και ζήτησε συγγνώμη. Ήταν μια διένεξη και στάθηκε πολύ σε αυτό, στον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση της έδωσε διάσταση και εκφράζει την απορία του που έσπευσε να υιοθετήσει, λέει, άκρητα τις φήμες και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν. Επανέλαβε πως σέβεται τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το πόστο, το έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν. Εξέφρασε και πάλι την λύπη του και ένα γεγονός, μια άτυχη στιγμή, η οποία προκάλεσε αναστάτωση και πήρε διάσταση που δεν χρειαζόταν.
Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Ακρίβεια και εγκληματικότητα είναι τα δύο που αποτυπώνονται σε κάθε μέτρηση ως τα κύρια θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες. Την ίδια ώρα το σκηνικό στην πολιτική σκηνή διαμορφώνεται έντονο με όλους εναντίον όλων. Η δημοσκοπική φθορά της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να φρενάρει, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Σε υψηλά επίπεδα το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Κάτι λιγότερο από δύο μήνες απομένουν για να στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών και όπως όλα δείχνουν, η αντιπαράθεση πλέον περνά σε επίπεδο ηγετών. Τα κόμματα θέτουν τα δικά τους διλήμματα με την εσωτερική αναφορά να είναι οι κυρίαρχοι. Η κυβέρνηση διατηρεί ένα προβάδισμα της τάξης του 17,1%. Έχει φθορές, φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της και με τα προβλήματα. Η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24 δείχνει πως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ικανή να υπερβεί και το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών, όπου είχε λάβει 33,1%. Ενώ στη δεύτερη θέση μοιάζει να παγιώνει το ΣΥΡΙΖΑ με χαμηλότερο ωστόσο ποσοστό. Διατηρεί μεγάλο προβάδισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει από την προηγούμενη έρευνα μία διακριτή αύξηση, αξιόλογη. Και γι' αυτό διευρύνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν 0,9 υπενθυμίζω και πάει στο 2,6. Θα έλεγα ότι από τους κερδισμένους εμφανίζεται και η ελληνική λύση. Η ακρίβεια συνεχίζει να εμφανίζεται μακράν το πρώτο πρόβλημα που αναφέρουν οι πολίτες. Αν και φαίνεται μια μικρή μείωση με 49,1% έναντι 55,1%. Ακολουθεί η οικονομία, η εγκληματικότητα, η κατάσταση στην υγεία, το επίπεδο των μισθών, η κατάσταση στην παιδεία, η λειτουργία της δικαιοσύνης, η ανεργία και τα υπόλοιπα. Παραμένει στην πρώτη θέση επί σειρά ερευνών, μηνών ή και ετών ως πρόβλημα. Εγώ αυτό που θα σταχυολογήσω είναι ότι ανεβαίνει πολύ σημαντικά ως πρόβλημα η εγκληματικότητα, φαινόμενα βίας και παραβατικότητας, που είναι στην τρίτη θέση με 25,9, μια ανάσα από το να γίνει στη δεύτερη θέση. Είναι σημαντικό πως μόλις το 20% δηλώνει ικανοποιημένο από τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, με το 80% να έχει αντίθετη άποψη. Ένα είναι το 80% δεν αρκούν τα μέτρα για την ακρίβεια. Όλα αυτά τα οποία ο κύριος Κρέκας κάνει φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά και σίγουρα δεν αποδίδουν. Δεύτερο θέμα, ότι και από την κυβέρνηση περιμένουν περισσότερα και στο θέμα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Στο ερώτημα περί της καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο κανένας εμφανίζεται ξανά στη δεύτερη θέση. Ότι και η Νέα Δημοκρατία φαίνεται και από αυτόν τον πίνακα, ίσως το δούμε και συνέχεια, αναμετράται αυτή τη στιγμή με τον εαυτό της και μόνον. Δεύτερο, για μένα ενδιαφέρον στοιχείο, παρά τον μπαράζ συνεντεύξεων παρουσίας σε εκπομπές μη πολιτικού, μη αμυγός πολιτικού περιεχομένου του κ. Κασελάκη, τα TikTok που είπε ο κ. Τσίπρας πριν από λίγο, που ακούσαμε στο βίντεο, εν τούτοις θετικές κρίσεις για τον κ. Κασελάκη είναι πολύ χαμηλά, είναι στο 26,9, παρότι είναι νέος, είναι άφθαρτος, πιο φιλικός ίσως, με μια πιο απλή γλώσσα. Εν τούτης δεν έχει αποτυπωθεί στη δημοφιλία. Εκεί παραμένει ο κ. Μητσοτάκης ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός. Αυτά λοιπόν και από την ανάλυση της τελευταίας δημοσκόπησης Opinion Poll. Πάμε εμείς τώρα στα δικά μας ξανά και να δούμε ένα ξεχωριστό φόρουμ που φτάνει στον αριθμό 2. Θεσμός πια. Εστίαση, τουρισμός, επιχειρηματικότητα. Είναι το Μεσσηνία Φόρουμ και είναι μαζί μας να καλησπέρισω τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, τον Γιάννη Κολοβό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλλά και τον Καλαματιανό, Μεσσήνιο, διακεκριμένο καθηγητή τουριστικού μάρκετινγκ. Μας έρχεται από την Αγγλία, τον κύριο Δημήτρη Μπούχαλη. Καλησπέρα σας και εσάς. Καλησπέρα. Γιάννη, να πούμε δύο λόγια για το Φόρουμ για να μιλήσουμε και με τον κύριο καθηγητή. Ξεκινάει αύριο και νομίζω είναι μια προσπάθεια που φτάνει μετά από αρκετό κόπο και σχεδιασμό. Θυμάμαι την πρώτη φορά, κάναμε απολογισμό μαζί του πρώτου φόρουμ και μου είπες ξεκινάμε αύριο. Ναι. Είναι μια προσπάθεια πολύ δύσκολη. Είναι μια πολύμηνη προσπάθεια με μια ομάδα και πολλούς ανθρώπους από το χώρο που το οργανώνουμε αυτό το πράγμα. Αύριο, 11 η ώρα, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 13 Απριλίου, ανοίγουν οι πύλες, εστίαση, τουρισμός, επιχειρηματικότητα. Έχει μεγαλώσει πολύ αυτό το εγχείρημα από πέρσι. Βγαίνουμε στον υπαίθριο χώρο του Μεγάρου Χορού. Θα γίνει live cooking από ιδιαίτερους ανθρώπους και αναγνωρισμένους σεφ, τον κύριο Λαζάρο, την κυρία Ψυχούλη, την κυρία Νικολάου, τον κύριο Απέργη, τον κύριο Φωτιάδη και τους δικούς μας ανθρώπους της εστίασης φυσικά, οι οποίοι θα τους εμπνεύσουν, θα τους επιβραβεύσουν, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε όλα τα μεσσηνιακά προϊόντα με τους παραγωγούς μας, οι οποίοι πάλι θα βρίσκονται και μας τιμάνε και είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Θα υπάρχει εξέλιξη του μεσσηνιακού αμπελώνα από στάγματα μικροζυθοποιίας στον υπαίθριο χώρο του Μεγάρου Χορού. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Λούκας. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης θα γίνει masterclass στο Black Box. Και συνεχίζουμε. Κάτι
καινούριο που το δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό. Εμπνευστήκαμε, όχι εμπνευστήκαμε, μονόδρομος ήταν αυτό το πράγμα να βρούμε και άλλες μορφές τουρισμού, να πάμε σε ένα τουρισμό εμπειριών. Θα είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία και για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το εγχείρημα θα είναι μαζί μας ο Μιχάλης ο Δαδαμπίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής kickboxing, ο Φραγκίσκος ο Αλβέρτης, ο Καραγκούνης ο Γιώργος, η αγαπημένη Αθανασία Τζουμελέκα Ολυμπιονίκης, όλα αυτά στον υπαίθριο χώρο. Να. Μέσα θα έχουμε πολύ ιδιαίτερες ομιλίες. Εξωστρέφεια βλέπω ιδιαίτερη και στα πρόσωπα, μπορεί να πω και στις ενότητες, αν θα τις δει κάποιος και αξίζει να τις δει, γιατί είναι δημιουργικό όλο το διήμερο στο Μεγάλο Χώρο. Μέσα θα έχουμε πολύ ιδιαίτερες ομιλίες. Έχουμε την τιμή φέτος να έρθουν και ομιλητές από το εξωτερικό. Ο καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Μπούχαλης, που δεν έχω λόγια να πω και θα τον ευχαριστήσω δημόσια που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, στην προσπάθειά μας αυτή και το αγκάλιασε. Καθώς και διάφοροι άλλοι ομιλητές με ένα πρόγραμμα 7 κύκλων, 62 ομιλητές, οι οποίοι έχουν να μας δώσουν πολλά. Και ένα λεπτό, αν μπορέσουμε να ξεπλέξουμε και κάτσουμε και δούμε κάτι, πραγματικά έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε να προσθέσουμε και σε γνώσεις, αλλά και σε εμπειρίες, να το πω έτσι. Και να δώσω το λόγο στον κύριο καθηγητή. Φαντάζομαι η τουριστική ανάπτυξη είναι το ζητούμενο και φαντάζομαι το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης είναι και ο προβληματισμός ο μεγάλος για τη χώρα μας. Γιατί δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει σε ένα πικ ή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, λέει κανείς, και η Ελλάδα και η Μεσσηνία. Σήμερα είχαν στην Καθημερινή ένα δημοσίευμα που έλεγε το 1 στα 3 ευρώ που παράγεται στην Ελλάδα είτε απευθείας είτε όχι απευθείας, έχει να κάνει με τουρισμό. Η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα, έχει εξαιρετικούς πόρους, έχει απίθανα μέρη και δημιουργεί εξαιρετικές εμπειρίες. Βεβαίως αυτό θέλει πολύ δουλειά. Να. Θέλει πάρα πολύ δουλειά γιατί θέλει να είναι κανείς προσεκτικός, πώς το σχεδιάζει, πώς το διοικεί, πώς το προωθεί και πώς συνδημιουργεί τις εμπειρίες τις οποίες θέλουμε να δώσουμε στο Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Η ευαισθησία που παρουσιάζει το μοντέλο του τουρισμού, βέβαια μπορεί να είχαμε την ανθεκτικότητα την περίοδο της πανδημίας, γιατί άντεξε ο τουρισμός και παγκόσμια νομίζω και σε ελληνικό επίπεδο. Όμως το θέμα είναι πόσο να το πω έτσι, εύπλαστο είναι αυτό το προϊόν και πώς μπορούμε να το μεταδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες και να το κάνουμε, να αφήσουμε μεγαλύτερο αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πώς το σχεδιάζεις, πώς εκπαιδεύεις τον κόσμο, πώς έχεις τουριστική συνείδηση, πώς κατεβαίνεις σε ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός όλο τον κόσμο και δημιουργείς τουριστικές εμπειρίες οι οποίες πραγματικά είναι αυτές που θέλει ο πελάτης. Στη Μεσσηνία, γιατί εγώ είμαι Καλαματιανός, έτσι, από τη Θουρία ο πατέρας μου, από το Ρωμύρι η μητέρα μου. Και έχω φάει τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μου να είμαι κάθε καλοκαίρι εδώ. Και βλέπω τώρα βεβαίως τη διαφορά που έχει από τότε με τώρα, μια τεράστια διαφορά. Και δουλεύω πολύ κοντά με τον Κώστα Ναβαρίνο, δουλεύω πάρα πολύ με όλες τις επιχειρήσεις του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Το μοντέλο που έχουμε εδώ είναι ικανό να το πω έτσι? Δεν έχουμε μοντέλο. Α. Πάμε στον αυτόματο πιλότο. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει σχεδιάσει κάτι και το οποίο το εκτελεί και το οποίο έχει κάνει μια δημόσια διαβούλευση. Άρα η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που κινείται πολύ περισσότερο από το ίδιο το κράτος. Αυτό είναι αλήθεια. Η ιδιωτική πρωτοβουλία προχωράει πράγματα μαζί και το κράτος θέλει. Αλλά νομίζω ότι το φόρουμ βάζει όλους μπροστά στις ευθύνες τους και ο Γιάννης και η ομάδα του έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά να μας φέρουν από όλο τον κόσμο όπου να βάλουν όλους πρώτων ευθυνών του, να δούμε τι τουρισμό θέλουμε, πώς τον θέλουμε, πώς θα τον κάνουμε, ποιος θα τον κάνει, ποιες υποδομές χρειάζονται, πότε θα γίνει, πού θα γίνει, χωροταξικά πού θα βρίσκεται. Ναι, γιατί το χωροταξικό είναι και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν, το υπόβαθρο, να το πω έτσι πολύ απλά. Θα σας ρωτήσω κάτι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μεσσηνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει μπει στο μάτι του τουρισμού. Δείχνει αυτό να συμβαίνει και στο πεδίο των επενδύσεων και βλέπουμε να διαμορφώνεται. Την ίδια στιγμή όμως, αρκετός κόσμος δεν εκπαιδεύεται όπως θα έπρεπε για τον τουρισμό. Είναι έτσι? Είναι έτσι, γιατί ο τουρισμός γενικά είναι μια βιομηχανία η οποία φέρνει πάρα πολύ κόσμο από διαφορετικούς τομείς. Ψάχνει όλη η τουριστική βιομηχανία σε όλο τον κόσμο να βρει εκπαιδευμένους ανθρώπους να δουλέψουν εκεί. Και πάρα πολλά ξενοδοχεία, πάρα πολλές επιχειρήσεις φέρνουν από το εξωτερικό ανθρώπους γιατί δεν βρίσκουν εκπαιδευμένους σωστά.
Εμείς στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία έχουμε και προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, αλλά και εγώ δουλεύω σε όλα τα πανεπιστήμια, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται να έχουμε τουριστική συνείδηση, χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο πελάτης μας, χρειάζεται να ετοιμαζόμαστε για το μέλλον, όπου το μέλλον χρησιμοποιούμε τεχνολογία, χρησιμοποιούμε ρομπότς, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα νέα εργαλεία. Πρέπει να φύγουμε από πάρα πολλές παραδοσιακές μεθόδους. Ξέρετε ποιο είναι το παράπονο πολλών από των φοιτητών μου? Mm-hmm. Τελειώνουν στην Αγγλία, έχουν δουλέψει μαζί μου στα πιο τελευταία και σύγχρονα συστήματα και έρχονται στον Έλληνα ξενοδόχο ή στον Έλληνα επιχειρηματία ή στον Έλληνα εστιατόριο ή στον Έλληνα τουριστικό πράκτορα και τους πάει 30 χρόνια πίσω, γιατί έτσι ήξερε και δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ. Άρα αυτό το κρίσιμο ζήτημα νομίζω πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολύ ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας. Γιατί εδώ έχουμε και την ευθύνη μέσα από αυτό το φόρουμ να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο της εκπαίδευσης και των εμπειριών που μεταφέρονται από διακεκριμένους ομιλητές. Ακριβώς. Και γι' αυτό γίνεται αυτό το φόρουμ και γι' αυτό καλούμε αυτούς τους ανθρώπους ώστε να μας βοηθήσουν. Ένα κομμάτι που έθιξε ο κύριος καθηγητής είναι το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης, πώς θα επηρεάσει την εστίαση, γενικά το τουριστικό προϊόν, που και γι' αυτό έχουμε μία ενότητα, ένα κύκλο. Πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό το πράγμα, να μην φοβόμαστε, να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν και θετικά στοιχεία, και να, όσο μπορούμε να απομονώσουμε κάποια αρνητικά στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν. Αυτά είναι τα challenges, πώς το λέμε, οι μεγάλες προκλήσεις, είναι παγκόσμιες, δεν είναι μόνο εδώ. Ναι. Έτσι. Αυτό που είναι εδώ είναι η ομορφιά του τόπου, είναι η φιλοξενία, η οποία ο Καλαματιανός, ο Μεσσήνιος, έχει μια φιλοξενία την οποία είναι αυθεντική, βγαίνει από την καρδιά. Είναι αυτό που όταν ερχόταν επισκέπτης στο σπίτι, που η μητέρα μου δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά ξαφνικά είχε ένα λουκούλιο γεύμα, σε μηδέν χρόνο. Κανένας δεν ερχόταν στο σπίτι χωρίς να φύγει, χωρίς να έχει φάει. Έτσι. Εγώ έφυγα από το Λονδίνο με 7 βαθμούς χθες. Με κρύο και βροχή. Ξαφνικά ήρθα, είμαι με κοντομάνικο σε 27-28 βαθμούς και άμα δεν έκανα διάφορα πράγματα που είπα να κάνω σήμερα, θα πήγαινα για μπάνιο. Τον Απρίλιο μήνα. Έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Έχετε τόσους πολλούς πόρους φιλοξενίας, εμπειρίας, τόσα πολλά πράγματα να κάνει κανείς. Αλλά μας λείπει το σχέδιο. Αυτό που μας μένει είναι το σχέδιο, είναι η οργάνωση, είναι η πρωτοβουλία και αυτό που έχουμε είναι αυτό που κάνει ο Γιάννης και τα παιδιά που μαζέψανε εμάς και διάφορους ανθρώπους να το σχεδιάσουμε μαζί. Και, για να σας πω, είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις, και αυτό έλεγα στον ξαδελφό μου σήμερα, είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που αυτό γίνεται bottom-up, από κάτω προς τα πάνω. Συνήθως με καλεί οι κυβερνήσεις, με καλούν τα υπουργεία, έχω κάνει από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Και έρχεται από πάνω αυτό και λέει θέλουμε να κάνουμε αυτό, πώς θα το κάνουμε και τέτοιο. Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο, έχουμε bottom-up. Και νομίζω ότι έχει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έχει τεράστια αποτελεσματικότητα όταν οι άνθρωποι του τουρισμού καταλαβαίνουν την ανάγκη της εκπαίδευσης, την ανάγκη του σχεδιασμού και θα βάλουν και, πώς το λένε, θα σπρώξουν ουσιαστικά την πολιτεία, τους πολιτικούς, να σοβαρευτούν επιτέλους. Λοιπόν, αύριο ξεκινάμε από τις 10 εγγραφές, 11.30 ο πρώτος κύκλος. 11 η ώρα, 11 η ώρα ξεκινάμε, Σαββάτο, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, είσοδος ελεύθερη. Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο διήμερο και πρέπει όλο αυτό να το υποστηρίξουμε. Όλοι αυτοί οι καλεσμένοι, οι ομιλητές, οι αθλητές, οι ακαδημαϊκοί, οι ΣΕΦ, πρέπει αυτό που είπε ο κύριος Μπούχαλης να δουν τη φιλοξενία μας, την αγάπη μας και να τους τιμήσουμε με την παρουσία μας εκεί. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε από κοντά και τα όσα θα αναφέρετε, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, Γιάννη, και σε αυτό το εγχείρημα. Πάμε ξανά εμείς στα δικά μας και λίγο πιο διαφορετικά από την αισιοδοξία που βγάζει το μοντέλο του τουρισμού, που πρέπει να επεκταθεί. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Τριφυλίας Γιώργου Λεβεντάκη στα όσα σηματοδοτούν οι μεταβολές στον δικαστικό Καλλικράτη. Η αφαίρεση και άλλων υπηρεσιών επηρεάζει κατά πολύ τις προοπτικές και την εξυπηρέτηση των πολιτών της δυναμικής περιοχής. Καμίδια της Καλλιμά χρόνια μέχρι να εξοδοθεί όλος ο ελληνικός λαός. Έτσι που πάμε, σε λίγα χρόνια θα είναι εδώ κάποτε με έναν Έλληνα.
Μετά το λουκέτο στο αστυνομικό τμήμα φιλιατρών, την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε και το κλείσιμο του πρωτοδικείου να αποδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές της τριφυλίας. Τώρα πάνε να κλείσουν το πρωτοδικείο. Την τριφυλία την έχουν απαξιώσει. Κλείσανε το αστυνομικό τμήμα στα φιλιατρά εδώ και χρόνια. Στου Γαργαλιάδους έχουν δύο αστυνομικούς, δεν βγαίνει κανείς, δεν τα έχω με τους αστυνομικούς. Με το σύστημα δεν υπάρχει. Το νοσοκομείο, όπως γνωρίζετε, το ατύχημα το οποίο συνέβη πριν δύο μήνες, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ξέρω, το κοριτσάκι ζούσε μέχρι την Καλαμάτα. Δηλαδή, αν είχε δοθεί το στην Κυπαρσία και υπήρχε αναισθησιολόγος, ίσως και να ζούσε. Εχθές το βράδυ είχαμε ατύχημα τροχαίο, μητέρα και παιδάκι, το οποίο πήγα αμέσως μέσα και ήταν στο χωράφι 35 λεπτά, διότι δεν υπήρχε οδηγός του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρα έχουμε τρία. Η κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται με την αντιμετώπιση του κράτους προς το Δήμο Τριφυλίας συναντά την οργισμένη αντίδραση του Δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, ο οποίος έδειξε προς την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων. Έχουν ευθύνη. Εγώ δεν με πειράζει. Έχουν ευθύνη και οι βουλευτές. Παρακολούσα τον κύριο Λαμπρόβλε χτες και βγήκε να πει ότι στην πηλή ανατολικών κυβερνητών, ότι μίλησε με τον Υπουργό, μίλησε με τον κύριο Καρβέλη. Έχω μιλήσει εγώ με τον κύριο Καρβέλη 50.000 φορές για το κέντρο υγείας φιλιατρών και. Τίποτα δεν έχει γίνει. Αδιαφορία και ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα κλιμάκια είναι παραπάνω από τον Δήμαρχο. Και στο βράδυ έπαιρνε οικογένεια που είχε και έκλαιγε σε μένα. Δηλαδή πήγα εκεί πέρα επί τόπου και έκλαιγα. Δηλαδή σαν άνθρωπος, ανθρώπινα να βλέπεις για τα ανθρώπινες ψυχές. Μια νεαρή μητέρα και ένα παιδάκι μέσα στο χωράφι. Και αυτό θα λυθεί εντός των ημερών. Θα κάνουμε συμβούλιο τη Δευτέρα, θα πάρουμε αποφάσεις και θα κάνουμε, πάση περιπτώσει, και μια διαδήλωση διαμαρτυρίας για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να πάμε σε ευρωεκλογές έτσι. Όχι, δεν θα πάμε έτσι. Γονείς τώρα και εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που ταλανίζουν την ειδική αγωγή και στη Μεσσηνία, αναλαμβάνουν δράση. Αντιπροσωπεία συλλόγων βρέθηκε σήμερα το πρωί έξω από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όπου πραγματοποίησε συμβολική κινητοποίηση. Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα εκπέμπει σώς ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, βοηθητικό και ειδικό προσωπικό τόσο στα ειδικά σχολεία όσο και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, καθιστούν ανεπαρκή τη βοήθεια που δίδεται στα παιδιά με αναπηρίες και αυτισμό. Γονείς και εκπαιδευτικοί, πραγματοποιώντας παρέμβαση έξω από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ζήτησαν την άμεση λύση των πολλαπλών αυτών προβλημάτων. Αυτός ο Σεπτέμβρης δεν μπορεί να είναι πάλι ο ίδιος, ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, ότι κάθε χρόνο τα ίδια ακούμε και ποτέ δεν έχουμε αυτό που είναι το απαραίτητο, το αναγκαίο, το δικαίωμά μας, δηλαδή πλήρες ορολόγιο πρόγραμμα, μόνιμους εκπαιδευτικούς, κτίρια ασφαλή για όλα τα παιδιά. Είναι τραγικό να θέλει να μιλάμε για 2024, για συμπερίληψη κτλ. Και να μην υπάρχει η δυνατότητα σε οποιοδήποτε παιδί έχει αναπηρία, έχει μαθησιακές δυσκολίες ή έχει άλλα θέματα με νοσηλευτές κτλ. Να μην υπάρχει δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο βασικό δικαίωμα της εκπαίδευσης. Έχουμε βαρεθεί από ημερίδες, από θεωρίες, όταν στην πράξη όλα αυτά ακυρώνονται. Μια πολύ ωραία θεωρητική παιδαγωγική προσέγγιση συμπερίληψη χρησιμοποιείται κατά κόρον από το Υπουργείο, αλλά την ίδια ώρα αμαυρώνεται και ακυρώνεται, διότι συμπερίληψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ξεκινάει το σχολείο και τα παιδιά να μην είναι στο σχολείο. Από τον Απρίλη, που είναι ο μήνας αυτισμού, μέχρι το Σεπτέμβριο που ξεκινάει το σχολείο, θέλουμε όποιοι είναι αρμόδιοι, οι διευθύνσεις, τα υπουργεία, οι δήμοι, πρέπει να γίνει κάτι έτσι ώστε τα σχολεία να ξεκινάνε κανονικά και κανένα παιδί με αναπηρία ή τυπικής ανάπτυξης να μην μένει στο σπίτι. Γονείς και μέλη συλλόγων δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις και κενά, τα οποία μένουν στο απειρόβλητο και μένουν και στην διάθεση του κάθε εργαζομένου να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτό το χώρο. Εμείς και σαν Ομοσπονδία πήραμε απόφαση για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί συμμετέχοντας στην απεργία 17. Μεγαλύτερη μορφή βίας είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να πάει σχολείο. Μεγαλύτερη μορφή βίας είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να ανέβει με το ασθενή στη τάξη του. Ένα παιδί που δεν έχει παράλληλη στήριξη και έχει μαθησιακές δυσκολίες και η οικογένειά του τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλει πέρα. Πρέπει να το πάρουν το μήνυμα. Οι γονείς είναι αποφασισμένοι. Η πρώτη κίνηση ήταν Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας 3 Δεκέμβρη, που συντονιστήκαν όλοι οι σύλλογοι. Η δεύτερη απόπειρα είναι αυτή και θα συνεχίσουμε και θα μας βρουν μπροστά τους έως
πάμε σε ένα άλλο επίπεδο και σε μια άλλη ποιοτική ειδική αγωγή. Αντιπροσωπεία των γονέων συναντήθηκε με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, περιγράφοντάς του την υφιστάμενη κατάσταση, λαμβάνοντας τη δέσμευση για εντατικοποίηση της προσπάθειας επίλυσης των όποιων προβλημάτων. Τα είπαμε ξανά και ξανά, όσο τα έχουμε πει 500 φορές μέσα στον χρόνο. Δεν υπάρχει, μάλλον τα αυτιά τους είναι βουλωμένα. Δεν ακούνε, δεν έχουν κατανοήσει το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι το πρόβλημα μας είναι μεγάλο. Και με ρωτήσατε τι δουλειά κάνω. Είμαι άνεργος γιατί έχω ένα παιδί για μέρα. Με τη συμμετοχή 62 σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα ανοίξει τις πύλες της για τρίτη χρονιά, τις πύλες του για τρίτη χρονιά, το Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτα. Σχολεία της Μεσσηνίας παρέλαβαν από τον Δήμαρχο τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση της ιδέας τους. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία στις 18 Μαΐου. Εφυείς συστήματα και μια σειρά καινοτόμων δράσεων και νέων τεχνολογιών θα παρουσιάσουν για τρίτη χρονιά 550 μαθητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στο τρίτο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφυείων Συστημάτων του Δήμου Καλαμάτας. Με πάνω από 60 ομάδες συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, πάνω από 550 μαθητές όπως εσείς, ενώ θα έχουμε και δύο σχολεία από το Μαϊάμι, από ελληνικό σχολείο από το Μαϊάμι των ΗΠΑ. Πάμε λοιπόν μαζί να σχεδιάσουμε ώστε να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη, να την κάνουμε πιο φιλική και πιο φιλόξενη για όλους. Μαθητές και καθηγητές παρέλαβαν τα απαραίτητα υλικά για τις ομάδες τους. Θα φτιάξουμε ένα τελεφερίκ, ονόματι τελεβεργαρίκ. Ονόματι τελεβεργαρίκ. Γιατί θα ενώσουμε το βουνό της Βέργας με την παραλία της Καλαμάτας. Σας θέλω να μας φτιάξουν τα φορά. Θα μας φτιάξουν ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης αυγών, φυσιολογικών αυγών που γεννάνε οι κοτούλες μας, έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή, αρμονική συσχέτιση ανάμεσα στην κοτούλα μας και στα αυγά. Θέλουμε αυτή την ιδέα, γιατί πριν από 7 χρόνια ως αντιδήμος ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, τοποθετήσαμε δοχεία στα σχολεία, αλλά ήταν πολύ μικρή ποσότητα και δεν μπορούσαμε να παράξουμε βιοδίζελ για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τις κάρτες. Εμείς θα το διαφημίσουμε να γίνει περισσότερο. Περιμένουμε προτάσεις. Καλά, καλή επιτυχία και καλή παρουσίαση. Να είστε καλά. Καλή παρουσίαση λοιπόν. Καλή παρουσίαση και στη παιδιά. Τι θα μας ετοιμάσετε εσείς, θα μας παρουσιάσετε. Όλοι θέλουν ότι έξυπνο σχολείο. Έχουμε μια μακέτα σχολείου, το οποίο μειώνει το ενεργειακό τοποτύπωμα. Ακόμα και αισθητήρα αλκοόλ στο αίμα, δεν μπορούσε ο οδηγός και να ξέρει αν είναι μέσα στα όρια για να οδηγήσει. Έχουμε μια εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για να πείσουμε τους οδηγούς να σταματάνε στις διαβάσεις. Στόχος όλων είναι τα παιδιά να εμπνευστούν και να υλοποιήσουν χωρίς αμφιβολία στις ιδέες τους. Φέτος, δείξτε μας πώς φανταζόσαστε την πόλη του μέλλοντος, την Καλαμάτα του μέλλοντος και να είστε σίγουροι ότι οι προτάσεις σας θα εισακουστούν και από τον κύριο Δήμαρχο και από όλο το επιτελείο του Δήμου για να μπορέσουμε να πάμε την Καλαμάτα μπροστά και να γίνουμε μια ξεχωριστή πόλη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα που ήδη έχουμε βάλει αυτές τις βάσεις. Η πόλη μας λοιπόν όλα αυτά θα τα καταφέρει ξεκινώντας από τα παιδιά. Το πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι της πόλης αυτή τη στιγμή είναι τα σχολεία και τα παιδιά, τα οποία πρέπει να τα εμπνεύσουμε, πρέπει να τα μάθουμε να ασχολούνται με την τεχνολογία, να ασχολούνται, να συνεργάζονται, να δημιουργούν. Πρέπει να τους δώσουμε δημιουργικές διεξόδους. Ερχόμαστε ξανά στα πολιτικά ζητήματα. Αρκετά τα θέματα τα οποία θα τεθούν στον όλο προεκλογικό διάλογο στην πορεία για τις ευρωεκλογές. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφια Μαρία Σπυράκη βρέθηκε στην Τρίπολη και παρουσίασε το βιβλίο της «Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα», που περιλαμβάνει τόσο τον απολογισμό της δράσης, όσο και τις νέες προκλήσεις για την Ευρώπη. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Δύο όροι που μπαίνουν με μεγαλύτερη ένταση στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή συζήτηση. Και σε αυτή την πενταετία θα κρυθώ πάρα πολλά. Θα κρυθεί αν αντέξουμε στον πλανήτη, αν αντέχουμε την καθημερινότητά μας, αν αντέξουμε οι συμμαχίες μας. Γι' αυτό και οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν σημασία. Έχουν σημασία γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει η επιλογή της στρατηγικής αυτονομίας. Τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα που αποτελούν και το αντικείμενο του βιβλίου της παρουσίασε η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια Μαρία Σπυράκη σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη. Φυσικά για τη Μαρία μιλά πάνω και πέρα από όλο το έργο της, καθώς μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι πάντα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δραστήριους ευρωβουλευτές. Είναι η μεγάλη ευκαιρία
και εσείς αν είστε από τον Ιούνιο και μετά που πιστεύω ότι θα είστε στην Ευρωβουλή, να έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με τον Περιφερειάρχη μας και με όλους εμάς για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την περιφέρειά μας. Είναι μια γυναίκα δυναμική, η οποία αξίζει να εκπροσωπεί και το κοινοφύλλο και το γυναικείο φύλλο προφανώς, αλλά και όλους τους Έλληνες στην Ευρωβουλή. Να θυμηθώ ότι, αν δεν κάνω λάθος, το 2007 η πρώτη Ελληνίδα σε επιρροή στο Κοινοβούλιο. Η βιωσιμότητα και η ευρετικότητα, όπως λέει η Μαρία Σπυράκη, αποτελούν τις δύο βασικές παραμέτρους που οφείλουμε να πολλαπλασιάσουμε σε κάθε εκδοχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, προκειμένου να περιφρουρήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορούμε να διοικούμε. Είτε το σπίτι μας, είτε την κοινότητά μας, είτε το επιμελητήριο μας πρόεδρε, είτε το Δήμο μας δήμαρχε, είτε την περιφέρειά μας, αγαπητέ την περιφερειάρχα. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ανεξάρτητους θεσμούς, λειτουργούσα κοινωνία, όλα αυτά που πρεσβεύουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά και που μπορούμε να τα περασπιστούμε μόνο εμείς, με τις μεγάλες συμμαχίες του κέντρου και όχι εκείνοι που κραβιάζουν και θεωρούν ότι οι δικαστές είναι μιας χρήσης, οι πολιτικοί μπορούν να μπαίνουν στη μηχανή του κοιμά και να γίνονται χυδαίοι και οι άνθρωποι είναι μάζες και όχι πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Στο πεδίο των ευρωεκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία ανάδειξη των υποψηφίων. Έτσι, καλοί μέλη και φίλους να συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές της Κυριακής, ενώ παρουσίασε και τα πρόσωπα από την Πελοπόννησο που ρίχνονται σε αυτήν την εσωτερική μάχη. Μέσα από μια ανοιχτή, διαφορετική εσωκομματική διαδικασία, τρέχει η ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις ευρωεκλογές. Είναι πραγματικά μια σημαντική διαδικασία για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία. Δηλαδή η ίδια η βάση επιλέγει τους ευρωβουλευτές. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και το δεύτερο και σημαντικό, επίσης σημαντικό, είναι το γεγονός ότι αναφερόμαστε στην να βγει ένας εκπρόσωπος από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με τις προκριματικές εκλογές. Αυτές θα είναι ανοιχτές τόσο στα μέλη όσο και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα στηθούν μία σειρά από εκλογικά κέντρα σε όλη την περιφέρεια και τον νόμο Μεσσηνίας. Στο νόμο Μεσσηνίας θα έχουμε εκλογικό κέντρο στην Καλαμάτα, σε αυτό το χώρο, στη Θουρία, στη Μεσσίνη, στην Κυπαρισία, στην Κορώνη και στην Πύλο. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει για να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία από τη βάση πια της ανάδειξης των ευρωβουλευτών που θα εκπροσωπήσουν το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα παρουσιάστηκαν οι 6 υποψήφοι: Αναστάσιος Ξίδης, Εκατερίνα Πριφτάκη, Άρης Κούρτης, Δημήτρης Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Τσορώνης και Γιώργος Φαράντος. Για την ανάδειξη του ενός ανάμεσα στους 6 υποψήφιους που έχουμε από την περιφέρεια Πελοποννήσου, θα αναδειχθεί από τις εκλογές, από τις προκριματικές εκλογές της Κυριακής, ο ένας που θα συμμετέχει στο τελικά στην 40διάδα του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα φιλοξένησε για δεύτερη συνεχή χρονιά τους αγώνες στίβου και κολύμβησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεφροπαθών Μεταμοσχευμένων. Η διοργάνωση ήταν επιτυχής και έφυσε τις βάσεις του σχεδιασμού για το μέλλον. Από την Αθλητική Ομοσπονδία, η Καλαμάτα προτάθηκε να φιλοξενήσει τους αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 2 χρόνια. Πρόβα πρόκρισης για το Πανευρωπαϊκό της Λισαβόνα πραγματοποίησαν στην Καλαμάτα δεκάδες αθλητές συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, Κολύμβησης και Ποδηλασίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα από την Αθλητική Ομοσπονδία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας. Γίνανε ρήψεις, δρόμοι, γενικά στο σκάμα είχαμε. Καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα από εδώ θα επιλεγούν οι αθλητές που θα πάνε στο επόμενο, τον επόμενο Ιούλιο. Στη Λισαβόνα θα γίνονται οι πανευρωπαϊκοί αγώνες. Γίνεται ένα πολύ σπουδαίο έργο, διότι εκτός από τον αγωνιστικό αθλητισμό που κάνουμε εμείς και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στο εξωτερικό, διαδίδουμε και την δωρεά οργάνων, την ευγενή ιδέα τη λέμε, και που έχει σκοπό την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Και ήδη από τότε που κάνουμε τους αγώνες έχουν αυξηθεί κατά 100% οι μεταμοσχεύσεις. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ειδικά το έχουμε κάνει εμείς. Και χαρά είναι διπλή.
Διότι αφενός μέσα από αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που φιλοξενούμε, προβάλλουμε την πόλη μας, είναι μια αθλητική εκδήλωση με πανελλήνια εμβέλεια, όπως είπαμε, και αφετέρου, διότι στέλνουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Στέλνουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα στη ζωή τους, ότι πρέπει να συνεχίσουν δυναμικά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Είναι κάτι που θέλουμε να το συνεχίσουμε, είναι η εξωστρέφεια, είναι θέλουμε, ότι θέλουμε να γίνονται αθλητικές οργανώσεις για να έχουμε και παράλληλα και αθλητικό τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Έχοντας την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων κατέθεσε πρόταση φιλοξενίας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα το 2026. Θα είναι πολύ καλό για την πόλη και ελπίζουμε να το κερδίσουμε και να το πάρουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, εδώ θα κάνουμε μια επιτροπή, θα δούμε τι θα μας ζητήσουν, θα έρθουν και οι ίδιοι εδώ να τα δουν και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Στόχος έχει τεθεί, έχουμε μιλήσει με την Πρόεδρο, ο στόχος είναι το 2026 Καλαμάτα να φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων. Η πόλη μας έχει όλες τις προϋποθέσεις, τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κατενθουσιασμένοι από την διοργάνωση που έγινε για δεύτερη φορά στην πόλη της Καλαμάτας και οι ίδιοι συμμετέχοντες, άλλοι διεκδικώντας τα όρια για το Πανευρωπαϊκό, άλλοι πετυχαίνοντας ατομικά ρεκόρ και όλοι μαζί μεταφέροντας ηχηρό το μήνυμα της δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή. Όσοι είστε αιμοκαθερόμενοι, μεταμοσχευμένοι από συμπαγές όργανο ή αν έχετε κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών, μπορείτε να αθληθείτε και σας περιμένουμε να γραφτείτε σε όποιο σύλλογο θέλετε και να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδία μας. Είναι η άγνοια της κοινωνίας. Στην ουσία δεν γίνονται, είναι πολύ μικρά τα βήματα που γίνονται. Πρέπει εμείς να ευαισθητοποιούμε συνεχώς τον κόσμο. Νομίζω ότι έχουν γίνει, αλλά θα χρειαστούν και βήματα από την πολιτεία. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη υποστήριξη. Ήταν πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Κατά πρώτον, ευχαριστούμε την Ομοσπονδία, το Δήμο, έτσι, το Μεσόγειος που με έχει σε καλή κατάσταση, τα νεφρολογικά Μεσόγειος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να γίνεται για πολλά χρόνια. Μακάρι. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Από τις καλύτερες πιστεύω που έχει γίνει στους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους. Στην εθνική ομάδα που θα βρεθεί στη Λισαβόνα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ένας μεσήνιος αθλητής, ο Δημήτρης Περιβολαράκης, κατακτώντας την δεύτερη θέση στο αγωνισμά του, πήρε αυτομάτως και την πρόκριση στους αγώνες. Έξα στα 100, 200, 400 και πήρα 3 σημαίνια μετάλλια. Ο επόμενος στόχος μου έχουν επιλέξει, έπιασα τους χρόνους για το Πανευρωπαϊκό στη Λισαβόνα. Θα προετοιμαστώ γιατί είχα κάποια ατυχής γεγονότα, είχα τραυματισμούς και θα προετοιμαστώ για τη Λισαβόνα 20 με 28 Ιουλίου. Να, καλησπέρα στην έκτη σύνδεσης μας. Έχουμε τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Ξεκινάμε αυτό, δηλαδή με την εμπιστοσύνη στο έργο των κτηριακών υποδομών. Μιλάμε για μια ΑΕ που έχει αλλάξει ουσιαστικά ο χαρακτήρας, ο ρόλος της και το αποτύπωμά της. Και είναι καθοριστικό στην περιφερειακή κοινωνία και το βλέπουμε και στην Πελοπόννησο. Στέκομαι σε αυτό γιατί σήμερα εγκρίθηκε η δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στις κτηριακές υποδομές ύψους 30,5 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο ποσό, για τα έργα αποκατάσταση των σχολείων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, που ξέρουμε το τι έχουν πάθει από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η πραγματικότητα είναι ότι δείχνουν και οι Έλληνες εφοπλιστές την εμπιστοσύνη τους στο έργο που παράγεται από τις κτηριακές υποδομές και εκεί βρίσκονται δύο πρόσωπα της Πελοποννήσου. Σωστά. Ο πρόεδρος των κτηριακών υποδομών, ο Τίμος Κατσίμπος από την Αρκαδία και ο Χρήστος Γιάνναρης ως διευθύνοντας σύμβουλος από την Μεσσηνία είναι στο τιμόνι των κτηριακών υποδομών που πράγματι όπως είπες έχουν προκαλέσει εντύπωση θετική με όλο αυτό το έργο το οποίο εξελίσσεται από τη μία ως την άλλη άκρη της χώρας. Οι κτηριακές υποδομές είναι ένας κατασκευαστικός φορέας του ελληνικού δημοσίου και παρά το γεγονός Θέμη πως οι φορείς του ελληνικού δημοσίου δεν έχουν και το καλύτερο όνομα γενικότερα για το πώς τρέχουν τα έργα, αυτό το οποίο έχει πετύχει ο Τίμος ο Κατσίμπος και ο Χρήστος ο Γιάνναρης μαζί βέβαια με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους των κτηριακών υποδομών είναι εντυπωσιακό. Έργα γίνονται παντού στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο φυσικά η Πελοπόννησος και βέβαια έρχεται σήμερα ως επιστέγασμα και ως επιβράβευση αυτής της δουλειάς που γίνεται η μεγάλη τεράστια δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο περιοχές
που έχουν περάσει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια με θεομηνίες, φυσικά πρώτα η Θεσσαλία και μετά η στερεά Ελλάδα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δεν είναι μια απλή ένωση, είναι μια πανίσχυρη ένωση που δεν θα έδινε τα χρήματά της όπου και όπου, και μόνο και μόνο ότι εμπιστεύεται τις κτηριακές υποδομές, ουσιαστικά αυτό αποδεικνύει το πολύ σημαντικό έργο που γίνεται. Πολύ σωστά. Και είναι ένα έργο το οποίο το βλέπουμε και τοπικά. Γιατί αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπουμε ότι γίνονται πολλά έργα στις τοπικές κοινωνίες και ίσως είναι ο μοναδικός φορέας που ακουμπά τόσο πολύ στις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο έργων και διαχείρισης καθημερινότητας. Από σχολείες, από δικαστικά μέγαρα, από αστυνομικά κτίρια, από τα πάντα που έρχονται να προσθεθούν, από νηπιαγωγεία, από τα πάντα. Και νομίζω στην περιοχή της Πελοποννήσου το βλέπουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, δομική δραστηριότητα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, Θέμη, που να μην περάσει από την Τρίπολη και να μην δει το εξελισσόμενο έργο στο δικαστικό μέγαρο. Προσφάτως εγκαινιάστηκε το έργο του νηπιαγωγείου στο παράλιο Άστρος. Γιατί είναι σημαντικό να γίνονται καινούργια σχολεία σε περιοχές οι οποίες έχουν μαθητικό πληθυσμό. Τρέχουν παράλληλα πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει. Αλλά ο κύριος Κατσίπος και ο κύριος Γιάνναρης συνεχώς ασχολούνται με καινούργια έργα τα οποία θα μελετηθούν και θα τρέξουν το επόμενο διάστημα σε κάθε περιοχή. Δηλαδή αυτό είναι μια διαδικασία που δεν σταματά. Ναι, το βλέπουμε σε όλες τις περιοχές Πελοποννήσου, όπως είπες πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Στο Ανφέρ, εγώ θα πω, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προς το πρόσωπο του Δημάρχου Τρίπολης, στην έκθεση Πελοπόννησος Expo. Και δεν είναι το θέμα Κώστας Γιούμης. Το θέμα είναι ο Δήμαρχος Τρίπολης. Ναι. Και ο Δήμαρχος Τρίπολης είναι θεσμός. Το λέω γιατί κλήθηκαν πάρα πολύ στο να πάρουν το λόγο κατά τη διάρκεια της τελετής των εγγενείων και δεν κλήθηκε ο οικοδεσπότης. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη συζητηθεί αρκετά, όχι τόσο δημοσίως, αλλά στο παρασκήνιο της έκθεσης. Στα εγγένεια τα οποία έγιναν την Τετάρτη μίλησαν πάρα πολύ άνθρωποι. Και μάλιστα η διαδικασία της τελετής των εγγενείων τράβηξε και πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Μίλησαν πάρα πολύ, αλλά δεν δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο της Τρίπολης, στην πόλη δηλαδή, στον Δήμαρχο της πόλης που φιλοξενεί την έκθεση Πελοπόννησος Expo, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει διάφορα σχόλια. Πράγματι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο έχει να κάνει προσωπικά με το χ ή με το ψ πρόσωπο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι Δήμαρχος Τρίπολης σήμερα ή ποιος θα είναι αύριο. Αλλά σημασία έχει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε ο Δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί ένα γεγονός μιλά και κάνει ένα χαιρετισμό. Εγώ θα σου πω ότι αυτό προκάλεσε την περιέργεια όλων. Όλων, πραγματικά όλων, ναι. Πολλών. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι σκοπιμότητα είχε η συγκεκριμένη κίνηση. Και αναφέρομαι στο θεσμό, δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο. Στο θεσμό. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό μέσα σε μία. Αυτό πρέπει δηλαδή, να το διευκρινίσουν. Ο σεβασμός ως προς το θεσμό. Γιατί η διαδικασία, το ξέρουμε πολύ καλά, ξεχύλωσε, κράτησε πάρα πολύ και αρκετή ώρα, όπως το είπες, και δεν θα επηρέαζε σε τίποτα ο χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Τρίπολης που είναι οικοδεσπότης. Τώρα. Αυτού του είδους οι πρακτικές ή αυτού του είδους οι διαφοροποίησεις προκάλεσαν αλγινή εντύπωση, να το πούμε πάρα πολύ απλά, και νομίζω ότι ίσως ήταν θέμα προσεξίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό θα κληθούν να το διευκρινίσουν τα επιμελητήρια. Βέβαια υπόθηκε ότι ο κύριος Βασιλόπουλος εκπροσώπησε όλους τους δημάρχους της Πελοποννήσου ως πρόεδρος της ΠΕΔ, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Άλλωστε, ακόμα και έτσι αν το δει κάποιος, η ΠΕΔ εκπροσωπεί 5 νομούς της Πελοποννήσου. Η έκθεση αφορούσε 7 νομούς της Σωστά. Πελοποννήσου. Αλλά δεν είναι το ζήτημα το καθαρά τυπικό, αλλά το γεγονός ότι ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί την έκθεση θα μπορούσε να μιλήσει για 2-3 λεπτά. Νομίζω, και στο κάτω κάτω της γραφής, εάν ο κύριος Τζιούμης στην προκειμένη περίπτωση ανέβαινε στο βήμα και αντί η τελετή των εγγενείων που κράτησε μία ώρα, κρατούσε μία ώρα και δύο λεπτά, δεν θα άλλαζε κάτι και δεν θα υπήρχε και λόγος να τα συζητάμε όλα αυτά, εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Πάμε στην ερώτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που έβαλε για μία ακόμη φορά στην ατζέντα τα ζητήματα της υγείας.
Ναι, έβαλε τα ζητήματα της υγείας με μια οπτική που αφορά την εκπαίδευση. Και αναφέρθηκε σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο αφορά ένα απομακρυσμένο χωριό της Γορτινίας, όπου εκεί λειτουργεί δημοτικό σχολείο. Πρώτα απ' όλα, όλοι λέμε ότι ερημώνουν τα χωριά μας, δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν μαθητές, ότι υπάρχει πρόβλημα δημογραφικό. Όλοι το λέμε. Το γεγονός ότι σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ορεινής Γορτινίας εξακολουθεί και υπάρχει δημοτικό σχολείο, αυτό από μόνο ότι είναι θετικό. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένας μικρός μαθητής, ο οποίος έχει μια χρόνια πάθηση, έχει σαχαρόδη διαβήτη. Επειδή η σχολική μονάδα δεν έχει σχολικό νοσηλευτή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μητέρα του παιδιού σε καθημερινή βάση να αφήνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά έχει και να βρίσκεται στο σχολείο επί 5, επί 6, επί 7 ώρες την ημέρα όσο χρειάζεται, προκειμένου να είναι δίπλα στο παιδί της, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι απαράδεκτο φυσικά, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, γιατί και η μητέρα δεν έχει καν κατάρτιση για το πώς να δώσει βοήθεια στο παιδί της, δεν της το έχει μάθει κανείς, εμπειρικά λειτουργεί. Και βέβαια το θέμα το ανέδειξε ο κ. Κωνσταντινόπουλος με μια ερώτηση στη Βουλή. Η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μακρύ, απάντησε ότι υπάρχουν 8 κενά στην Αρκαδία και έχουμε προσπαθήσει, αλλά δεν έρχεται κανένας γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα θέμη που αφορά μόνο ένα σχολείο στην Γορτινία. Αφορά δεκάδες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και μισό παιδί να αφορούσε, εγώ να σου το πω έτσι, έπρεπε ήδη να έχουν σπεύσει να κάνουν τα δέοντα. Πάμε λίγο να πούμε γρήγορα και για το βροντερό, όχι, για τις ανεμογεννήτριες. Ναι, για το Μέναλο είναι αυτό το θέμα, το γνωστό θέμα. Δεν έχει κλείσει φυσικά ποτέ, γιατί υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι προβλέπουν γιγάντιες ανεμογεννήτριες σε συγκεκριμένα σημεία του Μενάλου, που θα προκαλέσουν μία σειρά από προβλήματα και στον τρόπο της ήπιας ανάπτυξης που υπάρχει στην περιοχή, με τα μονοπάτια, με όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, και βέβαια θα προκαλέσει και διάφορα άλλα προβλήματα. Έγινε μία συγκέντρωση στη Βιτίνα, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε πολύ μεγάλη έκταση στην επικαιρότητα, γιατί ήταν την ίδια μέρα με τα εγγένεια της έκθεσης Πελοπόννησος Έξπου. Πάντως, αρκετός κόσμος για τα δεδομένα της ημέρας πήγε στην Βιτίνα και εκεί αποφασίστηκαν μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Πρώτον, με συγκέντρωση υπογραφών από προέδρους φορείς αλλά και απλούς επισκέπτες της περιοχής του Μενάλου, και θα τοποθετηθούν και στο βουνό σε διάφορα σημεία πανό τα οποία θα στέλνουν το μήνυμα για τους κινδύνους που θα προκύψουν εφόσον προχωρήσει η εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών. Μινά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων.
Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδός σας παντού. Σπούργια της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.